Επιστρέψαμε φίλοι μου εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί σας λοιπόν είμαστε κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ επίσης επανάληψη. Βρίσκετε τις εκπομπές μας στο YouTube, στο Facebook, στις ιστοσελίδες μας. Και εδώ συντροφιά σας λοιπόν, η καλεσμένη μου έχει έρθει. Θέλω να σας συστήσω την κυρία Σοφία Γερμανλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ως σύμβουλος ψυχικής υγείας λοιπόν, ανοίγουμε ένα κομμάτι στην εκπομπή μας το οποίο αφορά το ευζήν, αφορά την υγεία μας, την ψυχολογική μας υγεία, τις ισορροπίες μας, όλα αυτά. Εδώ θα τα συζητάμε μαζί με τους καλεσμένους μας. Σήμερα αποφασίσαμε μετά από δική σας παρότριση φίλοι μου να μιλήσουμε για το φόβο, για τις αιτίες, τα αποτελέσματα και την αντιμετώπιση. Πολύ ωραίο θέμα. Κυρία Γερμανλή, ετοιμάσαμε σήμερα. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα. Είμαι λίγο κρυωμένη, οπότε ίσως θα με συγχωρήσετε αν λίγο λαιμός με ανοιχτή. Ανθρώπινα είναι αυτά. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μια μικρή εισαγωγή, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ακούσω εσάς. Ναι. Ωραία λοιπόν, ας πούμε ότι ο φόβος που είναι κάτι γνωστό σε όλους μας είναι κάτι που εμποδίζει τη ζωή μας όσον αφορά την ευτυχία μας, την εξέλιξή μας, την εμπιστοσύνη μας στη ζωή και στο να κάνουμε καινούργια καινοτόμα πράγματα. Έτσι θα λέγαμε ότι ο φόβος είναι μία κλειστή πόρτα. Ναι. Και αν το διαχωρίσουμε λίγο και με τις φοβίες, θα δούμε ότι η φοβία είναι κάτι που γεννιέται στην πορεία και μπορεί να μην έχει πραγματική αιτία. Μάλιστα. Έτσι. Όμως για όλα αυτά πάντα υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και πάντα πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα, γιατί ο φόβος, και όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, υπάρχει στην καθημερινότητά μας, υπάρχει στον ύπνο μας, στα όνειρά μας, υπάρχει παντού ο φόβος τελικά. Και πώς ξεκινάει ο φόβος στον άνθρωπο, κυρία Γερμανλή? Έτσι. Πολύ καλό λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί όταν γνωρίζουμε κάτι έχουμε την ικανότητα και να το ξεπεράσουμε. Ναι. Ο φόβος λοιπόν ξεκινάει από τη μήτρα, όσο είμαστε στη μήτρα της μητέρας μας. Ως έμβριο, το έμβριο βιώνει ενότητα και ασφάλεια μέσα στη μήτρα. Καθώς γεννιόμαστε και κόβεται ο αμφάλιος λόρος, τότε βιώνει ο άνθρωπος ξεχωριστότητα και ανασφάλεια. Νιώθει τον εαυτό του ευάλωτο. Και έτσι έχει απόλυτη ανάγκη και εξάρτηση τους πρώτους ειδικά μήνες από τη μητέρα του. Έτσι ξεκινάει λοιπόν στον άνθρωπο και ανάλογα επίσης με την γέννησή μας. Ναι. Τώρα πλέον υπάρχουν και οι πληροφορίες από την προγεννητική μνήμη, ακόμη και από την κοίηση της μητέρας και την συναισθηματική κατάσταση. Ναι. Λαμβάνει το έμβριο πληροφορίες, οι οποίες μένουν μέσα στον εγκέφαλό του και με τη γέννηση. Έτσι λοιπόν μένουν. Βέβαια, ας μην μας τρομάζει αυτό, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να διορθωθεί. Ναι. Αλλά αν είχαμε μία τραυματική εμπειρία κατά τη γέννησή μας, τότε μπορεί αυτό να έχει αφήσει μέσα μας κάποια κατάλοιπα. Υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα. Τι γίνεται όμως, όταν ενηλικιωνόμαστε, με έναν θαυμαστό τρόπο, το υποσυνείδητό μας δημιουργεί κάποιο φόβο στο σήμερα και έτσι ανατρέχουμε στο παρελθόν και μπορούμε να διορθώσουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Επομένως είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σωστή διαχείριση, έτσι θα λέγαμε, και παρακολούθηση μπορούμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε κάποιες φοβίες μας, σε κάποιους φόβους μας, σε οτιδήποτε τέλος πάντων μας ενοχλεί. Έτσι. Όσον αφορά τους παράγοντες που πυροδοτούν το φόβο, ποιοι είναι αυτοί, τι ακριβώς γίνεται? Λοιπόν, μετά τη γέννησή μας, ο άνθρωπος ζει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, ανάλογα με την κουλτούρα, με το επίπεδο της οικογένειας, λαμβάνουμε πληροφορίες. Το παιδί λοιπόν, καθώς μεγαλώνει, ανάλογα στο περιβάλλον που ζει, παίρνει πληροφορίες και διάφορα μηνύματα, λεκτικά και μη λεκτικά. Λεκτικά μηνύματα μπορεί να είναι ως συνήθως αυτά που ακούγαμε από τους γονείς μας, γιατί και αυτοί τα άκουγαν από τους γονείς τους και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Είσαι αδύναμος, δεν ξέρεις, εγώ ξέρω, δεν μπορείς. Μάλιστα. Πρόσεχε, υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν μικρόβια. Έτσι. Καθώς λοιπόν γίνεται αυτό και με όλες αυτές τις πληροφορίες, τις αρνητικές, τα αρνητικά μηνύματα, ο άνθρωπος αρχίζει
να φοβάται. Γιατί συμπεραίνει ότι δεν ζει σε έναν ασφαλή κόσμο. Ναι. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά να χτίζεται μέσα του ότι υπάρχει έξω κίνδυνος. Αυτό είναι, είναι πραγματικότητα αυτά. Φίλοι, ναι, μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής μας, να μας δίνετε τις ερωτήσεις σας. Εμείς εδώ θα τις απαντήσουμε τις ερωτήσεις κάποια στιγμή, θα μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις. Ειλικρινά, είναι ένα νέο κεφάλαιο στην εκπομπή που θέλουμε να το έχουμε για σας, γιατί και η ψυχή μας, η ψυχολογία μας και γενικά η καθημερινότητά μας μας βάζει τόσα πολλά πράγματα που θέλουμε να τα απαντήσουμε και εδώ θα έχουμε τους ειδικούς για να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα που σας απασχολούν τελικά. Κυρία Γερμαλή, θα ήθελα να συνεχίσουμε για το πώς αντιδρά ο άνθρωπος τελικά στο φόβο. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στην ψυχή μας, στο σώμα μας? Όπως είπαμε λοιπόν, καθώς δεχόμαστε αυτά τα μηνύματα από την παιδική μας ηλικία, ναι, και βέβαια ανάλογα και από το χαρακτήρα μας. Γιατί όταν γεννιόμαστε δεν είμαστε ένας άγραφος πίνακας που γράφουν εκεί οι γονείς στο περιβάλλον. Ναι. Έχουμε και ένα χαρακτήρα και αυτό το βλέπουμε ανάμεσα σε αδέλφια. Στο πώς αντιδρούμε, mm-hmm, και αυτό είναι το πιο βασικό. Ναι. Γιατί πάντα προκλήσεις θα έχουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά τα μηνύματα ο άνθρωπος φοβάται, ναι, και η πρώτη του αντίδραση είναι να κλείνεται σαν τη χελώνα. Μάλιστα. Μαζεύεται, συρρυκνώνεται. Εσωστρέφει λοιπόν. Εσωστρέφεια. Μπορεί να νιώσει κατάθλιψη, ναι, μπορεί να νιώσει αδράνεια, ναι, και φοβάται να κάνει καινούργια πράγματα. Φοβάται να εκτεθεί στο, ναι, να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Ο άλλος τρόπος είναι η επίθεση. Το ακριβώς αντίθετο. Το δηλαδή. Ακριβώς αντίθετο. Η βία και η επιθετικότητα είναι ενδείξεις φόβου. Ναι. Ένας άνθρωπος που νιώθει καλά με τον εαυτό του δεν επιτίθεται. Ναι. Έτσι λοιπόν φωνάζει ή μπορεί να απειλεί ακριβώς γιατί μέσα του νιώθει ευάλωτος. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι λογικές αντιδράσεις, οι οποίες χρειάζονται όμως έλεγχο και υποστήριξη, θα λέγαμε, από κάποιους ειδικούς, αρκεί να το αντιληφθεί νωρίς κάποιος, εάν πρόκειται για παιδιά να το αντιληφθούν νωρίς οι γονείς. Έτσι. Εάν πρόκειται για ενήλικες, με μια συζήτηση, ίσως είναι το καλύτερο να επισκεφθούν κάποιο άτομο το οποίο θα μπορέσει να τους βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα. Και τελικά, ας μιλήσουμε για τα αποτελέσματα του φόβου. Ποια είναι τα αποτελέσματα του φόβου στη ζωή των ανθρώπων τελικά? Πολύ ωραία. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε ασφάλεια έξω από μας. Ναι. Σε καταστάσεις, σε εργασία, χρήματα, ανθρώπους που μας δημιουργούν την αίσθηση ασφάλειας. Και γενικά είμαστε σε μία έρευνα και αναζήτηση σε καταστάσεις που μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Ναι. Και όταν κουραστούμε προσπαθώντας από τον εξωτερικό κόσμο και βλέποντας ότι ό,τι και να αποκτούμε τελικά δεν είναι κάτι σταθερό και μόνιμο, μπορεί και να το χάσουμε, ναι, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να εστιάζεται προς τον εαυτό του και να αρχίζει να ανακαλύπτει την εσωτερική ασφάλεια. Ναι. Γιατί αυτή είναι η μόνη μόνιμη. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα, ότι ψάχνουμε να βρούμε έξω από μας καταστάσεις, ναι, όπου εκεί δεν είναι πάντα σταθερά. Ένα δεύτερο είναι ότι δημιουργούμε μία νεκρή στατική ζωή. Γιατί ο άνθρωπος που φοβάται, όπως είπαμε και πριν, φοβάται το καινούριο, φοβάται την αλλαγή. Και έτσι Φόβος φέρνει τον άλλον τελικά. Ακριβώς. Ναι, κάπως ακριβώς έτσι γίνεται. Και έτσι ο άνθρωπος διαλέγει την ασφάλεια σε βάρος της εξέλιξής του. Ναι. Και πρέπει να πούμε εδώ κάτι που είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουμε δύο τάσεις. Η μία τάση είναι η ανάγκη για έρευνα, ναι, για εξέλιξη, για αλλαγή, ναι, που είναι έμφυτο μέσα μας. Και η άλλη ανάγκη μας είναι ανάγκη για ασφάλεια, για το σίγουρο, το σταθερό. Πρέπει να έχουμε το πρώτο για να πάμε στο δεύτερο τελικά. Έτσι, ναι. Αυτά τα δύο λοιπόν μας δημιουργούν εσωτερική σύγκρουση. Και εδώ είναι που είπαμε, που είναι ο παράγοντας του χαρακτήρα μας και της δύναμής μας, ναι, να ανακαλύψουμε ότι μπορούμε πραγματικά να το ξεπεράσουμε και έτσι να μην μείνουμε σε αυτό την τάση που έχουμε στο να μένουμε στάσιμοι από φόβο να εκτεθούμε. Επίσης, ένας άλλος παράγον είναι ένα άλλο αποτέλεσμα είναι η δυσπιστία. Ο άνθρωπος που φοβάται έχει δυσπιστία. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Ναι. Και κατά συνέπεια κλείνεται στον εαυτό του και δημιουργεί μοναξιά.
νιώθει μοναξιά. Ένας άλλος παράγων είναι ότι ο άνθρωπος που φοβάται παρεξηγεί και διαστρεβλώνει τα πράγματα. Και πολλές φορές δημιουργεί μέσα στο μυαλό του καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ναι, να το προσέχουμε και αυτό. Ναι, φυσικά. Αυτά όμως πώς μπορεί να τα αναλύσει κάποιος, πρέπει κάποιος να τον δει, πρέπει να μιλήσει με κάποιον ειδικό τελικά όταν βρίσκεται σε αυτή τη φάση που δεν μπορεί ο ίδιος να το αισθανθεί και να καταλάβει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως ζει μια πραγματικότητα με το δικό του τρόπο. Έτσι. Και δυστυχώς όταν αυτό το αφήνουμε με τον καιρό, αυτό μέσα μας κερδίζει έδαφος και μεγαλώνει και γιγαντώνεται. Ναι. Άρα μετά θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και για προσπάθεια. Να το βοηθήσουμε και προσπάθειες και να το θεραπεύσουμε. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ φυσικό, δεν είναι κακό. Ξέρετε, είναι λίγο, ο φόβος είναι λίγο παρεξηγημένος. Και πολλές φορές οι άνδρες διστάζουν να πούν στη σύντροφό τους, ξέρεις, ανησυχώ ή φοβάμαι μήπως χάσω τη δουλειά μου. Και όμως γιατί... αυτά πρέπει να συζητιόνται σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, ίσως στα ζευγάρια. Έτσι. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Ναι. Γιατί όταν κάτι πρώτον το αποδεχόμαστε, το αναγνωρίζουμε και δεύτερον κάνουμε κάτι για να το λύσουμε, τότε είναι που θα το λύσουμε. Έτσι, ναι. Όσο το κρύβουμε μέσα μας, αυτό θα βγει ξανά και ξανά στη ζωή μας. Και δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό να το λύσουμε όπως λύνουμε και οτιδήποτε αφορά το σώμα μας σε ένα γιατρό. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που πραγματικά πολλές φορές συμβαίνει, το έχουμε ακούσει, αλλά θέλουμε να μας το διαπιστώσετε εσείς αν όντως έτσι είναι. Τελικά έλκουμε αυτό που φοβόμαστε πολλές φορές, γιατί αυτό συμβαίνει. Ναι. Αυτό συμβαίνει και θα έχουμε ακούσει όλοι για τον νόμο της έλξης. Ναι. Και τι είναι αυτό. Το όμοιο έλκει το όμοιο. Ο θυμός έλκει το θυμό, η αγάπη την αγάπη, η απόρριψη την απόρριψη. Ο φόβος για την απόρριψη μπορεί να έλξει την απόρριψη. Ναι. Αυτός είναι ο νόμος της έλξης. Όμως λίγο να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές όταν κάποιος μαθαίνει γι' αυτό, φοβάται και τρομάζει και λέει πω, ότι αρνητικές σκέψεις έχω κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα των αγαπημένων μας. Αν εγώ ανησυχώ γιατί ο γιος μου δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι και είναι με το παπάκι του, δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσω την πραγματικότητά του. Ναι. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε τη δική μας πραγματικότητα. Για να ηρεμήσουμε τον εαυτό μας, να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Ένα είναι αυτό και ένα άλλο, αν φοβόμαστε ας πούμε την απόρριψη, θα έλξουμε απόρριψη. Ναι. Αν φοβόμαστε την εγκατάλειψη... Ναι. Ίσως επειδή την έχουμε βιώσει στο παρελθόν, μπορεί να την έλξουμε. Γι' αυτό λένε ότι μας ακολουθεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να εύκολα να αντιστραφεί. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Όπως λένε, η φτώχεια φέρνει φτώχεια, η γκρίνια φέρνει γκρίνια. Έτσι. Και το έχουμε ακούσει από λαϊκές παροιμίες και από διάφορες ιστορίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε τελικά υπάρχει χρήσιμος φόβος, κυρία Γερμανλή. Ο φόβος είναι χρήσιμος μερικές φορές. Αυτό που θα λέγαμε χρήσιμο φόβο δεν ονομάζεται καν φόβος, απλά ονομάζεται διάκριση. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζω ότι αν βάλω το χέρι μου στη φωτιά θα καώ. Επίσης γνωρίζω ότι αν δεν τρέφομαι σωστά θα έχω κάποια συνέπεια στο σώμα μου. Διάκριση λοιπόν σημαίνει άλλο να φροντίζω να είμαι υγιής, γιατί έχω ακούσει ότι μπορεί να κυκλοφορεί αυτή την εποχή κάποια ίωση, και άλλο να φοβάμαι, μην κολλήσω κι εγώ. Εκεί πλέον καταλήγουμε σε φοβίες. Έτσι. Είναι άλλο είδος. Έτσι λοιπόν, έτσι. Πολύ ωραία. Να προσθέσω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό στις τα αποτελέσματα του φόβου. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι αυτός που φοβάται δεν είναι σε θέση να δώσει. Σίγουρο είναι αυτό. Αν το φανταστούμε αυτό σε μία σχέση δύο ανθρώπων, όπου και οι δύο θέλουν να πάρουν, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν αυτό λοιπόν συμβαίνει στην οικογένειά μας, μεγαλώνει το πρόβλημα. Και τώρα το αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία μας, όπου όταν όλοι από φόβο θέλουν να πάρουν και δεν θέλουν να δώσουν, εκεί και η οικογένεια και οι σχέσεις και η κοινωνία καταραίει. Μπλοκάρεται το σύστημα με λίγα λόγια γενικά. Έτσι, έτσι. Ακριβώς αυτό. Οπότε είναι. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης θα φανεί παράδοξο, αλλά... Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό που λέμε, κάν το και ας φοβάσαι. Μάλιστα. Επομένως, η παρότρινση είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ σωστό που θα λέγαμε.
Και επειδή προχωράει πολύ ωραία η κουβέντα, εγώ ήθελα να παρακάμψω mm-hmm. κάποια πράγματα, αλλά να προχωρήσω στο σημείο το οποίο έτσι. Βρίσκεστε εσείς mm-hmm. αντιμέτωποι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει και σας ζητάει κάποιες συμβουλές. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίρνουμε ένα μικρό ιστορικό ναι. για να δούμε τι συμβαίνει. Καταγράφουμε όποιους φόβους ή φοβίες έχει. Και αφού δούμε αν υπάρχει κάποιο, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Αν κάποιος λοιπόν φοβάται το ασανσέρ, ναι. Η ερώτηση είναι αν έχει κλειστεί ποτέ ή αν έχει κάποια εμπειρία ο ίδιος. Ναι. Αν επίσης φοβάται το θάνατο, ναι. η ερώτηση είναι αν έχει συμβεί κάποια κάτι, απώλεια στο ναι. περιβάλλον του. Οπότε αντιμετωπίζεται ανάλογα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το τι έχει και από τα παιδικά του χρόνια και στο πρόσφατο παρελθόν, mm-hmm. πάντα το λαμβάνουμε υπόψη, ναι. εκεί λοιπόν δίνονται κάποιες παροτρύνσεις ναι. στο να το δει, να δούμε τις αιτίες γιατί το φοβάται, να δούμε, πολλές φορές ξέρετε φοβόμαστε τα αποτελέσματα για κάτι. Ναι, και έχουμε ξεπεράσει το προηγούμενο σκαλοπάτι. Έτσι, φοβόμαστε. Αν, ας πούμε, από το πιο απλό πράγμα, αν το τραπέζι που θα κάνουμε στους αγαπημένους μας ή το γλυκό, ναι. θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Ακόμα έτσι, πριν αποτέλεσμα. Ξεκινήσουμε κάποιο πράγμα. Έτσι. Ναι. Βέβαια, σε όλο αυτό έχει βοηθήσει και η κοινωνία μας, γιατί έχει πολλές απαιτήσεις. Ναι. Έτσι. Χρειάζεται όμως, αυτό που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι πάντα να έχουμε το καλό κίνητρο, ναι. σωστό κίνητρο, και δεύτερο να δώσουμε ποιότητα στην προσπάθειά μας. Θετική δηλαδή, σκέψη. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ναι. Και πού έρχεται τώρα η ενεργειακή ψυχολογία, η οποία είναι μία μέθοδος η οποία πραγματικά νομίζω ότι βοηθάει? Ωραία. Λοιπόν, η ενεργειακή ψυχολογία ή εν συντομία η μέθοδος EFT, που σημαίνει ναι. Emotional Freedom Technique, σημαίνει συναισθηματική αποφόρτιση, ναι. Έχει ανακαλυφθεί το 1980 από τον Dr. Callahan, τυχαία από μία ασθενή του που φοβόταν εκκυνητή στο νερό. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια αξιοποιώ αυτή τη μέθοδο στις συνεδρίες μου, γιατί έχω δει καταπληκτικά αποτελέσματα. Και πώς λειτουργεί? Καθώς ο άνθρωπος φέρνει στο νου του το φόβο ή τη φοβία και εστιάζεται σε αυτό και εμείς κάνουμε κάποια ελαφρά χτυπηματάκια σε απολύξεις μεσημβρινών, ναι. βελονιστικά σημεία. Συζητήσαμε στο προηγούμενο ακριβώς, θέμα μας κάποια πράγματα. Ακριβώς. Απαλά χτυπηματάκια. Και καθώς ο άνθρωπος είναι εστιασμένος σε αυτό το ναι. θέμα ή στο φόβο, υπάρχει η διάσπαση και η διάλυση αυτού του συναισθήματος. Έτσι, μπορεί να δουλέψει είτε σε φόβους, φοβίες, κρίσεις πανικού, ανασφάλειες, ναι. είτε σε απώλειες αγαπημένων, διαζύγια, σε οποιοδήποτε τραύμα ή ναι. τραύμα από τα παιδικά μας χρόνια. Αρκεί να ξέρουμε ποιο είναι, να το αντιληφθούμε και να το θεραπεύσουμε. Ακριβώς. Ακόμη και αν δεν το θυμόμαστε ή αν ακόμη και αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να θυμηθεί ναι. από τα παιδικά του χρόνια, απλά θυμάται θολά. Ναι. Όταν λοιπόν δουλέψουμε, αρχίζουμε και δουλεύουμε, τότε συμβαίνει το εξής καταπληκτικό, το υποσυνείδητό μας συνεργάζεται και ναι. διορθώνει και αρχίζει ο άνθρωπος και θυμάται. Και αισθάνεται και καλύτερα. Έτσι. Και καθώς δουλεύουμε για τις συγκεκριμένες εμπειρίες, ναι. αποφορτίζονται. Και διορθώνονται. Γιατί τι είναι οι εικόνες, τι είναι τα συναισθήματα, ναι. τι είναι οι σκέψεις, ενεργειακό φαινόμενο είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέγεται ενεργειακή ψυχολογία. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να θυμάται την εμπειρία, ναι. αλλά να μην έχει καμία συναισθηματική φόρτιση. Να μην τον ενοχλεί να καθόλου μην τον ενοχλεί, πια. Να έχει διώξει, να έχει θεραπεύσει. Με κάποιο τρόπο την αιτία. Έτσι και να μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του, γιατί αυτό είναι ναι. το ζητούμενο. Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και τελικά πώς να κλείσουμε, να μιλήσουμε λίγο πώς βοηθάει στο να απελευθερωθεί από το φόβο, ναι. κλείνοντας λίγο έτσι τη σημερινή μας αυτή συζήτηση. Πολύ ωραία λοιπόν. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα μας βοηθήσει είναι να τα αναγνωρίσουμε και να τα αποδεχτούμε. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας. Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να γίνει μια συνεδρία για να το αναγνωρίσουμε πολλές φορές. Δηλαδή, ναι. πρέπει να απευθυνθούμε καταρχήν για ένα ιστορικό. Κάπως έτσι, δεν ξεκινάμε. Έτσι. Ναι. Και αυτό θα το καταλάβουμε όταν βλέπουμε ότι είμαστε στάσιμοι και κάτι δεν λειτουργεί καλά στη ζωή μας. Έτσι. Κάτι δεν προχωράει. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσέγγιση που λέγεται σταδιακή προσέγγιση. Πώς σημαίνει? Αν εγώ φοβάμαι να μιλήσω σε κοινό,
Ναι. Ξεκινάω να το κάνω, είμαι μουσικός και παίζω πιάνο. Θα ζητήσω από τους γνωστούς μου, από τους συγγενείς μου να παρευρεθούν και το προσεγγίζω σταδιακά. Σε ένα μικρό κύκλο. Έτσι. Σιγά σιγά. Έτσι. Ή φοβάμαι τη θάλασσα, πηγαίνω σιγά σιγά, ναι, στη θάλασσα. Υπάρχει νοητική προσέγγιση που σημαίνει ότι αν φοβάμαι, ας πούμε, τα αεροπλάνα, ναι, το φαντάζομαι ότι μπαίνω μέσα, ότι είμαι πολύ καλά, ναι, και ότι όλα πάνε, ναι, καλά. Έτσι. Αντί για το αρνητικό που σκεφτόμουν μέχρι τώρα, ναι, που όσο το σκέφτομαι το τρέφω και το γιγαντώνω, βάζω το αντίθετο, βάζω, ναι, το θετικό. Ναι. Έτσι. Ένα άλλο είναι η μελέτη, η γνώση του αντικειμένου του φόβου. Αν, ας πούμε, φοβάμαι τα άγρια ζώα ή φοβάμαι τα σκυλιά, απλά να τα μελετήσω. Ναι. Σήμερα πια στο διαδίκτυο υπάρχουν άπειρες πληροφορίες για αυτά και βλέπουμε ότι αυτό που γνωρίζουμε πάβουμε να το φοβόμαστε τόσο πολύ. Κάτι πολύ σημαντικό, η συντήρηση της καλής μας ενέργειας. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν ξυπνάμε ένα πρωί και δεν νιώθουμε καλά, ναι, λέμε σήμερα είμαι πολύ down. Mm. Από πού χάνουμε λοιπόν, ποια είναι η πρώτη πηγή απώλειας ενέργειας? Είναι τα αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές σκέψεις. Της προηγούμενης ημέρας όμως είναι αυτά, ή από κάτι που έχει έρθει? Της προηγούμενης εβδομάδας, του προηγούμενου μήνα. Ναι, είναι λοιπόν όλα τα αρνητικά συναισθήματα, ναι, και σκέψεις που κάναμε. Τώρα, τι καλό είναι εκεί, όταν έχουμε τέτοια θέματα, να τα λύνουμε γρήγορα. Ακόμη και αν δεν τα λύσουμε, ναι, το βράδυ λοιπόν πώς θα κοιμηθούμε και πώς δεν θα έχουμε αϊπνίες αν μείνουμε με αυτό το άλυτο θέμα? Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι έξυπνο και να πούμε, λοιπόν, αποφασίζω ότι, ναι, δεν μπορώ να το... Αποφασίζω ότι δεν αποφασίζω σήμερα γι' αυτό. Δεν μπορώ να το λύσω. Ναι. Και θα το σκεφτώ και αύριο, αφού, mm-hmm, ψάξω αυτό και αυτό. Ναι. Έτσι, πρώτον, να κλείσουμε αυτές τις απώλειες, ναι, με τα αρνητικά συναισθήματα και τις αρνητικές σκέψεις, γιατί πραγματικά δεν μας βοηθάει. Το δεύτερο είναι πώς θα γεμίσουμε τώρα ενέργεια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις οι άνθρωποι. Και έτσι, γύρω μας έχουμε και ανθρώπους που φοβούνται επίσης, και έτσι αυτό το μεγαλώνει. Ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε πράγματα τον θέλω. Όταν όχι κάνουμε τα μόνο πρέπει, τα το πρέπει, θέλω, θα κάνουμε και τα πρέπει, ναι, αλλά να βάλουμε και πράγματα τον θέλω. Ένας πολύ ανέξοδος και εύκολος τρόπος είναι να περπατήσουμε. Έχουμε μια πολύ όμορφη παραλία. Mm. Να βάλουμε μουσικές και την ώρα τη που φύση περπατάμε λοιπόν, ναι, να σκεφτόμαστε ότι είναι λυμένο το θέμα μας. Ναι. Εδώ δεν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται και να με ψημιρούμε, ναι, και να μένουμε σε αυτά. Μάλιστα, πολύ ωραίες έτσι, οι συμβουλές. Και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Ναι. Γιατί η ευγνωμοσύνη είναι ο μαγνήτης που θα έλξει στη ζωή μας, ναι, θετικά πράγματα. Επειδή το έχουμε ξανακάνει αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ωραίο, τα πρέπει να τα αφήσουμε, το πρέπει το επαναλαμβάνουμε, ναι, συνέχεια. Είναι αυτά που μας αναγκάζουν τελικά κάποια πράγματα να τα έχουμε στην καθημερινότητά μας και να βάλουμε σε προτεραιότητα τα θέλω τελικά, τα οποία μας αγγίζουν και συναισθηματικά περισσότερο και δεν μας φορτίζουν, θα έλεγα. Εγώ έτσι ακούγοντας αυτά που μας έχετε, ναι, πει εσείς σήμερα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, κυρία Γερμαλή, ένα μικρό ενημερωτικό όσον αφορά το φόβο σήμερα. Τι έχουμε, ναι, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, ότι όταν αισθάνονται και έχουν κάποια προβλήματα, να τα εμπιστεύονται, mm-hmm, σε ανθρώπους που αγαπάνε και πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν τελικά και όχι σε ανθρώπους που είναι αφίβολοι και θα τους δώσουν αρνητικές σκέψεις και απαντήσεις. Έτσι. Δική μου εκτίμηση. Έτσι. Και αν δούμε ότι οι άνθρωποι μας, επειδή δεν είναι ειδικοί, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, ναι, και τους φορτώνουμε πολλές φορές με τα ίδια και τα ίδια, εκεί λοιπόν μπορούμε να αποτανθούμε σε κάποιον ειδικό. Και να θυμόμαστε κάτι, και ας το κάνουμε, είμαστε έξυπνος λαός. Ας σκεφτόμαστε ότι όταν δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον αέρα, ναι, γυρίζουμε τα πανιά. Έτσι. Πολύ έξυπνοι. Πάντα υπάρχουν, ναι, λύσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Οπότε, επειδή πάντα υπάρχουν λύσεις, φίλοι τηλεθεατές, πιάνω την τελευταία κουβέντα της κυρίας Γερμανή και την ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που ήταν στην εκπομπή μου, που είχαμε αυτή την υπέροχη συζήτηση και νομίζω ότι ωφελεί όλους μας αυτό το πράγμα, να βάλουμε θετικές σκέψεις στη ζωή μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να φροντίζουμε όσους αγαπάμε τελικά γύρω μας, κυρία Γερμαλή, συμφωνείτε? Έτσι, συμφωνώ απόλυτα και ένας επίσης λόγος για να μην φοβόμαστε, ναι, είναι η πίστη στον εαυτό μας, ναι, και η πίστη στο Θεό που είναι μια υπέρτατη δύναμη, ναι, και εκεί μπορούμε να νιώθουμε, ναι, ότι θα έχουμε αυτό που ζητάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου,
κλείνουμε σε αυτό το σημείο και τη σημερινή μας εκπομπή. Εύχομαι μαζί μας να ενημερωθήκατε και να περάσατε πολύ πολύ όμορφα. Την επόμενη εβδομάδα με καινούργια θέματα θα είμαστε εδώ στην εκπομπή την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας και γεια σας.